Ισχυρές χιονοπτώσεις, παγετός, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Μπάρμπαρα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου. Σε επιφυλακή βρίσκεται η ηγεσία της πολιτικής προστασίας, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη νέα σύσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας υπό τον Χρήστο Στυλιανίδη για να αποφασιστεί ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Το μεσημέρι της Κυριακής θα ληφθεί η απόφαση για το εάν θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα στην Αττική. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, δόθηκαν σαφείς οδηγίες σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς για την αποτελεσματική εφαρμογή του επικαιροποιημένου σχεδίου Βορέας 2, που αφορά στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Είναι εξαιρετικά πιθανό να απαγορευτεί η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε περιοχές με ιδιαίτερη χιονόπτωση. Είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα. Από το πρωί, κλιμάκια της τροχέας πραγματοποιούν ελέγχους ώστε να διαπιστώσουν αν οι οδηγοί έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς πλέον αυτό είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να πάρω, γιατί δουλεύω και φυσικά, τις χρειάζομαι. Πρέπει να τις πάρω, απλά το είχα μελήσει. Ό,τι γίνει θα γίνει. Τώρα εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από το βράδυ της Παρασκευής τα καταστήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες γέμισαν κόσμο. Τις αγόρασα. Μόλις. Μάλλον θα χρειαστούν. Ξέρετε να τις αλλάζετε. Ναι, ξέρω. Εν ώψη του επερχόμενου χιονιά, αρκετοί είναι οι οδηγοί οι οποίοι σπέβδουν να αγοράσουν αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες. Οι τιμές κυμαίνονται από 50 έως 100 ευρώ για τις αλυσίδες και από 50 έως 80 ευρώ για τις χιονοκουβέρτες. Ενώ σε περίπτωση ελέγχου, αν ο οδηγός εντοπιστεί χωρίς καμία από τις δύο επιλογές, τότε το πρόστιμο αγγίζει τα 80 ευρώ. Σήμερα έχουμε δώσει 50 τεμάχια. 50 τεμάχια το πρωί. Από το πρωί. Προσπαθούν οι εταιρείες να φέρουν γιατί και αυτονό τελειώνουν. Σε κάποιες περιπτώσεις που οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πώς να βάζουν αλυσίδες, τους παραδίδονται ταχεία μαθήματα. Είναι ο ένας ο γάτζος, το βάζουμε πίσω από το τροχό. Δεν είναι αυτό το πρόστιμο που θα με κάνει, αλλά η αναγκαιότητα της ύπαρξής μου στο αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία αντιολισθητικών αλυσίδων στο όχημα είναι υποχρεωτική, ενώ υπάρχει και ισχυρή σύσταση της πολιτικής προστασίας για τη χρήση τους.